Το νέο Galaxy S10 Plus της Samsung ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία στο design που είδαμε και στις δύο προηγούμενες γενιές και επομένως έρχεται με λίγες αλλά παράλληλα ουσιαστικές διαφορές στο εξωτερικό. Η εταιρεία λοιπόν βασίζεται στην ίδια πετυχημένη συνταγή και λαμβάνοντας υπόψη πόσο όμορφα και καλοσχεδιασμένα είναι τα κινητά της σειράς Galaxy S τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι έλαβε τη σωστή απόφαση. Στο εσωτερικό πάντως, το νέο Galaxy S10 Plus, όπως άλλωστε αναμενόταν, είναι πλήρως ανανεωμένο. Επιπλέον, ενώ έχει παραπλήσεις διαστάσεις με το προηγούμενο μοντέλο, έχει μεγαλύτερη οθόνη και αρκετά μεγαλύτερη μπαταρία. Ξεκινώντας από την εξωτερική εμφάνιση, οι δύο βασικές αλλαγές σε σχέση με τον Galaxy S9 Plus εντοπίζονται στην οθόνη και στις κάμερες. Η εκπληκτική οθόνη που είναι τεχνολογίας Dynamic AMOLED με διαγώνιο 6,4 ιντσών και ανάλυση 3040x1440 pixels υποστηρίζει Always On και HDR10 Plus και καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια στην πρόσωψη, αφού ακολουθεί τον σχεδιασμό Infinity O, που είναι κατά την άποψή μου λιγότερο πραγματικός ή ενοχλητικός, καθιστώντας περιττή την ύπαρξη κάποιες εγκοπήσεις σαν εκείνης των τελευταίας γενιάς iPhone, ενώ βοηθάει και στην αλληλεξιτοποίηση των περιθωρίων. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά θα προτιμούσα τα μικρότερα περιθώρια παρά τη λύση της οπής. Αν κρίνουμε μάλιστα και από τις διάφορες ταπετσαρίες και τα θέματα της Samsung που είναι διαθέσιμα για τη συσκευή και που σκουραίνουν στην πάνω δεξιά γωνία σε μια προσπάθεια να την καμουφλάρουν σε εισαγωγικά, μάλλον και η ίδια η Samsung δεν είναι ευχαριστημένη με την οπή. Στην περίπτωση του Galaxy S10 Plus μάλιστα, η οπή είναι διπλάσιο μεγέθους σε σύγκριση με εκείνη του απλού Galaxy S10, επειδή φιλοξενεί διπλή εμπρόστια κάμερα. Δυστυχώς, αν και υποστηρίζεται λειτουργία Face Unlock, είναι λιγότερο ασφαλής, αφού η σάρωση ήρυδας που διέθετε το προηγούμενο μοντέλο απουσιάζει από τον Galaxy S10 Plus. Υποθέτω, το σχετικό άρθρωμα απαιτούσε περισσότερο χώρο και επομένως έπρεπε να γίνουν συμβασμοί. Οι δύο εμπρόστιες κάμερες βασίζονται σε αισθητήρες των 10 και 8 MP, με τη δεύτερη να λαμβάνει κυρίως το ρόλο του αισθητήρα βάθους και υποστηρίζουν λήψη βίντεο με ανάλυση 2160p στα 30fps. Η οθόνη, που προστατεύεται από Gorilla Glass 6, καμπυλώνει βεβαίως στις δύο μεγαλύτερου μήκους πλευρές της συσκευής, ενεργοποιώντας τις γνωστές λειτουργίες Edge. Ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι τεχνολογίας υπερήχων και βρίσκεται κάτω από την οθόνη. Ο αισθητήρας λέει η Samsung ότι είναι ταχύτερος από άλλες παρόμοιες υλοποιήσεις, ασφαλέστερος και λειτουργεί ακόμα και με τα δάχτυλα βρεγμένα ή λερωμένα, αλλά στην πράξη θέλει λίγη ακόμα βελτίωση. Μία ακόμη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι κάμερες στο πίσω μέρος που είναι 3 σε αριθμό βρίσκονται σε οριζόντια διάταξη. Οι 3 κάμερες συνοδεύονται από flash και από τον οικείο πια αισθητήρα μέτρησης καρδιακών παλμών. Η κρύα κάμερα που διαθέτει σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας είναι ευρυγόνια με σύστημα φακών με μεταβλητό σε εισαγωγικά διάφραγμα, με τον χρήστη να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε f1.5 και f2.4 και βασίζεται σε αισθητήρα 12 MP. Η δεύτερη κάμερα είναι τύπου τηλεφότο για οπτικό zoom 2x, βασίζεται σε αισθητήρα επίσης 12 MP με σύστημα φακών με διάφραγμα f2.4, ενώ και αυτή εξοπλίζεται με σύστημα οπτικής σταθεροποίησης εικόνας. Η τρίτη κάμερα στα 16 MP είναι υπερευρυγόνια και διαθέτει σύστημα φακών με διάφραγμα f2.2. Χάρη στον παραπάνω συνδυασμό, ο χρήστης έχει αρκετή ευελιξία για να επιλέξει την κάμερα που ταιριάζει σε κάθε σενάριο και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλής ποιότητας φωτογραφίες, ωραία χρώματα και επαρκή, αλλά όχι και κορυφαία, ευκρίνεια. Δυστυχώς, σε συνθήκες με περιορισμένο φως, το Galaxy S10 Plus αποτυχάνει να ανταποκριθεί στα στάνταρ που έχει θέσει ο ανταγωνισμός. Στο βίντεο πάντως, το S10 Plus προσφέρει την ανώτερη ποιότητα εικόνας που έχω δει σε συσκευή του ίδιου και το σύστημα σταθεροποίησης είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Ο κάτοχος συσκευής μπορεί να τραβήξει βίντεο σε ανάλυση 2160p στα 60fps, σε ανάλυση 1080p στα 240fps για αργή κίνηση, αλλά και σε ανάλυση 720p στα 960fps με πολύ καλά γενικώς αποτελέσματα. Στο εσωτερικό της αδιάβροχης συσκευής με το μεταλλικό πλαίσιο και τον Gorilla Glass 6 να προστατεύει πέρα από την οθόνη και το πίσω μέρος, βρίσκεται το σύστημα chip Exynos 9828 της ίδιας Samsung,
που διαθέτει ισχυρό οκταπύρινο επεξεργαστή και γραφικά τύπου Mali G76 MP12 και συνοδεύεται στην περίπτωσή μας από 8 GB RAM και 128 GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Στα μενού του περιβάλλοντος χρήσης One, στην πλοή στο ίντερνετ, σε απαιτητικά παιχνίδια ή στην αναπαραγωγή υψηλής ποιότητας βίντεο, το κινητό είναι απολαυστικό και ταχύτατο, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις αρκετά υψηλές του επιδόσεις στα benchmarks. Κατά τα άλλα, το Galaxy S10 Plus υποστηρίζει Wi-Fi 802.11 BGNAC AX, Dual Band Wi-Fi Direct και Hotspot, Bluetooth 5, GPS, USB-C, στεροφωνικό ήχο με υποστήριξη Dolby Atmos και η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 4100 mAh. Υποστηρίζει επίσης γρήγορη φόρτιση 15W, ασύρματη φόρτιση 15W αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση 9W για την ασύρματη φόρτιση άλλων μικρότερων συσκευών ή ακόμα και άλλων κινητών. Όσον αφορά στη διάρκεια ζωή της μπαταρίας, ο κάτοχος του S10 Plus θα μείνει αρκετά έως και πολύ ικανοποιημένος. Το λογισμικό που βασίζεται στο Android 9 Pie και στο One UI είναι σβέλτο, όμορφο, υπερπλήρες, αλλά παράλληλα απλό στη χρήση και κατανοητό και όλες οι ρυθμίσεις και επιλογές εντοπίζονται εύκολα και γρήγορα. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, μεγάλες δυνατότητες στον τομέα της ασφάλειας όπως ασφαλής φάκελος, αλλά και διάφορα χαρακτηριστικά που κάνουν τη ζωή ευκολότερη όπως το Samsung Pass για την γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε λογαριασμούς σε τοποθεσίες στο ίντερνετ ή σε εφαρμογές. Καταλήγοντας, το Samsung Galaxy S10 Plus είναι ότι καλύτερο έχει να προσφέρει νοτιοκορεάτικη εταιρεία, μαζί με την έκδοση 5G βεβαίως, και σίγουρα ένα από τα καλύτερα κινητά της αγοράς. Αν ωστόσο έχετε στη διάθεσή σας το Galaxy S9 Plus, δύσκολα δικαιολογείτε το κόστος της αναβάθμισης.